προπαγανδίζει ότι το πρώτο εξάμεινο του 2016 έχει πλεόνασμα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντιστοιχεία με τα ματωμένα μνημονιακά πλεονάσματα και τους στόχους που έχουν υπογράψει από το κουαρτέτο. Όμως, πάνω από ένα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ περιμένουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα μέχρι το τέλος του 2016. Τρίτον, με την πραγματική στάση πληρωμών που έχει κάνει το Δημόσιο, που έχει ανεβάσει τις ληξιπρόθεσμες απλήρωτες υποχρεώσεις του κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο τελευταίο εξάμηνο. Αυτά είναι τα στοιχεία της επιτυχίας τα οποία προβάλλουν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το αποτέλεσμα της συνέχισης αυτής της πολιτικής είναι ότι τα κόκκινα δάση κρίσης που δεν ξεπερνιέται. Κυβέρνηση και Τρόικα λοιπόν ετοιμάζονται από κοινού το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να περάσουν. Πρώτον, έναν αρρώς μόνο σαν ανέκδοτο ακούγεται η άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων όταν κάποια δύναμη έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές. Αυτή είναι η σταγματική αναθεώρηση που προωθεί το αστικό πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι νομίζουμε προφανές. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αποτελεί σήμερα την κύρια επιλογή των δυνάμεων του κεφαλαίου.